Στη Νέα Υόρκη είχα δουλέψει πάρα πολύ. Σήμερα απορώ που βρήκα τον καιρό. Γιατί έζησα πολύ έντονα και έκανα πάρα πολύ εργασία. Εκεί άρχισα την αμοργό, εκεί άρχισα τον μεγάλο ερωτικό και εκεί άρχισα τα λειτουργικά. Και ένα δύο ακόμη που δεν τέλειωσα. Όταν ήρθα στην Ελλάδα το 1972 μέσα στη δικτατορία, σκέφτηκα τι θα ήταν εκείνο που θα μπορούσε να ενδιαφέρει τον τόπο ουσιαστικά, όχι καιροσκοπικά ή με το μέσο ενός συνθήματος. Και άρχισε να πραγματοποιώ το μεγάλο ερωτικό. Άρχισε η ιδέα του από το ποίημα της Μυρτιώτισσας «Αγαπώ». Η Μυρτιώτισσα ήταν η μητέρα του Γιώργου του Παπά, ενός διάσημου ηθοποιού Έλληνα, και ο οποίος ήταν και πολύ φίλος μου. Και όπως ξέρετε πέθανε, η Μυρτιώτισσα επέζησε. Και έναν καιρό που τέλος πάντων άρχισα να γίνομαι πολύ γνωστός, μου έστειλε ένα γράμμα από το νοσοκομείο που ήταν άρρωστη και μου έλεγε αν ήθελε να μελοποιήσω το «Σ' αγαπώ», το οποίο το είχε αφιερώσει στο Γιώργο του Παπά. Θέλησα να πάω να την επισκεφθώ, μα το ξέχασα. Σκέφτηκα να κάνω κάτι με το «Σ' αγαπώ», αλλά και αυτό το ξέχασα. Και βρήκα το γράμμα της στη Νέα Υόρκη όταν διάβασα στις εφημερίδες ότι απέθανε. Ένιωσα τις τύψεις που νιώθει κάθε νέος, διότι αν και 42 ετών τον καιρό εκείνο, 43, είχα την ψυχολογία ενός νέου, πολύ νέου. Και αποφάσισα να κάνω ένα έργο που να εντάξω μέσα το «Σ' αγαπώ» της Μυρτιώτισσας. Και σκέφτηκα να κάνω το μεγάλο ερωτικό, ένα έργο περί έρωτος, όχι ένα έργο με ερωτικά τραγούδια, όπως αφελώς νομίσανε πολλοί. Γι' αυτό πήρα ποίηματα από όλη την ιστορία της ελληνικής ποίησης, αρχίζοντας από τη Σαφώ και τελειώνοντας στον Κάτσο και στον Ελίκ και στο Σαραντάρι. Εκεί μέσα ενετάχθηκε το «Σ' αγαπώ» της Μυρτιώτισσας. Η υποδοχή που έγινε στο έργο το 1972 ήταν ότι ήρθε ο Χατζηδάκης με τα ερωτικά του τραγούδια ενώ ο κόσμος εκέγονται. Κανένας δεν κατάλαβε ότι το μόνο που μπορούσε, που το μοναδικό αίτημα που ήταν εκείνη την εποχή ήταν να ξαναβρούμε την αξιοπρέπειά μας και την καταγωγή μας, την ποιητική καταγωγή μας.